Γενόμενος λέει ότι η ερώτητα του μυστικού βρίσκεται στην αποκάλυψή του. Συμφωνείς σε αυτό? Όταν ένα μυστικό αποκαλύπτεται, πάντα είναι μυστικό όμως, βέβαια. Εσύ, ποιο μυστικό δεν θα αποκάλυπτες ποτέ? Γενικώς δεν αποκαλύπτω μυστικά. Ένα από τα στοιχεία της προσωπικότητάς μου, μπορώ με βεβαιότητα να υποστηρίξω, είναι ότι είμαι πάρα πολύ αχέμαθος. Μ' αρέσει. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πότε κοινά νομίζεις ότι έχει ο Λουκάς με τον Παναγιώτη? Τον Παναγιώτη. Νομίζω ότι και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο θεσμό της χιλιάς. Πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις μας. Ο Λουκάς στέκεται σαν φύλακας άγγελος, σαν θεματοφύλακας αυτής της παρέας. Πιστεύει πάντα. Φροντίζω οι φίλοι μου να ακούν τη γνώμη μου, αλλά δεν την επιβάλλω επιδενή. Αν τη σεβαστούν και την επεξεργαστούν και θεωρήσουν ότι είναι σωστή, έχει καλός, αλλιώς δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Έτσι γίνεται. Ένα άλλο στοιχείο κοινό είναι η αίσθηση δικαίου που έχω κι εγώ στη ζωή μου. Η πίστη σε αρχές και αξίες, οι οποίες ίσως στις μέρες μας να μην θεωρούνται τόσο σταθερές. Τι άλλο έχω κοινό με τον Λουκά? Τον έρωτα? Όχι. Γιατί θα σε ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, πες μου κάτι. Ο έρωτας παίζει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σου? Με αυτή την περίοδο που διανύω, όχι. Διάβασα κάτι ότι καταρχήν όσοι σε γνωρίζουν βλέπουν ότι είσαι ένα πολύ low profile πρόσωπο, ένα πάρα πολύ σέμνο παιδί και βεβαίως ξελίγοντας τα στοιχεία της προσωπικότητάς σου βλέπει κανείς και μαθαίνει ότι, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ σεμνός, δεν κάνεις το πρώτο βήμα συνήθως, λες ότι είσαι ντροπαλός και ότι έχεις περίπου 2 χρόνια να φλερτάρεις. Κάπου το πήρε το μάθημα αυτό. Ναι, ναι, αυτά είναι ανασφάλειες περισσότερα. Είναι ανασφάλειες με το φόβο της απόρριψης. Με την απόρριψη γενικά δεν τα πάει άλλα. Ναι, αλλά τι θα γίνει όμως στον έρωτα? Πρέπει να ξέρεις ότι ίχνη ανθρωποθυσίας. Ναι. Υπάρχουν σε όλα τα είδη του έρωτα, έτσι. Δεν γίνεται έρωτας χωρίς αυτό. Όντως. Απλά, και είμαι απόλυτα ειλικρινής αυτό που σου λέω τώρα, δεν υπάρχει χρόνος ούτε για ύπνο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Δηλαδή, ξεκλέβω ώρες για να κοιμηθώ. Δεν μπορείς να αφιερωθείς σε μια σχέση, σε έναν έρωτα, χωρίς να υπάρχει χρόνος. Ναι, αλλά ο έρωτας δεν σε ρωτάει, έτσι. Έρχεται, χτυπάει την πόρτα και δεν σε ρωτάει. Τότε θα πω ότι είμαι τυχερός αρκετά ώστε αυτή την περίοδο να μην την έχει χτυπήσει. Όταν αυτά είναι πιο λάσκα τα πράγματα. Άρα έχεις ερωτευτεί όμως με πάθος στο παρελθόν? Με πάθος όχι. Έχω υπάρξει στιγμές ερωτευμένος. Αλλά αυτό το απόλυτο συνέστημα το οποίο έχει οδηγήσει τόσους ποιητές, τόσους μουσικούς να το εξυμνήσουν, δεν νομίζω ότι το έχω βιώσει στην ολότητά του. Αλλά αυτό είναι και κάτι θετικό, γιατί σημαίνει ότι περιμένω να ζήσω. Στο εύχομαι. Να βιώσω και άλλες καταστάσεις. Στο εύχομαι, γιατί είναι εμπειρία. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα ο έρωτας και θεωρείται και κίνητρο ζωής. Και είναι κυρίως δύναμη. Ξέρεις τι με φοβίζει μόνο? Όταν δεν ερωτευόμαστε, συνήθως στο μυαλό μας πλάθουμε μια ιδεατή εικόνα του αντικειμένου του ερωτά μας, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνεται. Είναι άλλο πράγμα η φαντασία, άλλο πράγμα το τι έχουμε μπροστά μας, είναι άλλο πράγμα τι προσδοκάμε. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αιώνια πάλι του ενός με τον άλλο, του συντρόφου μας, καταλαβαίνεις, γιατί άλλα είμαστε. Συνήθως αυτά που έλκονται είναι τα ετερόνυμα, έτσι. Και άλλα ζητάμε εμείς, άλλα ζητάει εκείνος, και ο έρωτας έχει και στοιχεία σύγκρουσης. Είναι επαναστάτης. Έχει πολεμικά στοιχεία μέσα του. Και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον. Κοίταξε να δεις. Είναι όλα μέσα στη ζωή. Αλλά, εντάξει, είσαι πολύ νέος ακόμα. Εγώ σου εύχομαι να το ζήσεις, γιατί και αυτό είναι μια εμπειρία, και τότε μπορεί να εμπνευστείς από διάφορα πράγματα. Γράφεις? Μουσική.
Μουσική. Μουσική γράφεις, ε. Μουσική, ναι, αλήθεια, ναι. Ε. Τι είδους μουσική γράφεις? Οτιδήποτε. Έχω γράψει μέχρι και λαϊκά τραγούδια. Παίζεις κάποιο όργανο? Όχι. Στο οποίο μου έρχονται μελωδίες στο μυαλό. Έτσι, στιγμές έμπνευσης. Ναι. Επίσης είναι αξιόλογες. Είναι ενδιαφέρουσες. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε σε κάποιες εκπομπές ότι το σύριαλ θα πάει για τρίτη χρονιά. Ναι. Πάρα πολύ καλό για μας. Και για μας. Και για εσάς. Σε τέτοιους καιρούς κρίσης. Αλλά ακούσαμε όμως ότι δύο πρωταγωνιστές, ο Παναγιώτης Κουλιώδης, ναι, και ο Στέφανος, ο Αλέξανδρος Σωστάδου, δεν θα είναι πια στο Σύρια. Με απόλυτη βεβαιότητα σου λέω ότι είναι Ράδιο Αρβίλ. Ράδιο Αρβίλ. Ναι, είναι και οι δύο. Αλήθεια. Βέβαια. Δεν γιατί εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ πώς μπορεί να υπάρξει Σύρια χωρίς τον Μάνο, τον νέο κεντρικό πρόσωπο. Φυσικά δεν γίνεται, αλλά δεν, δεν υπάρχει και λόγος να μην είναι. Ναι. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτά. Εντάξει, τώρα κάτσε. Πόσο θα βγαίνουν, έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω εσύ πόσο έχεις καταλάβει ότι στην Ελλάδα ζούμε. Αρχίζω και το συνειδητοποιώ τώρα όμως, ότι ακούς πράγματα ανήκουστα. Είχαν γράψει τις προάλλες ότι εγώ και η Θεή, η Ξυλά, θα πρωταγωνιστήσουμε στον τρίτο νόμο. Ούτε καν συζήτηση έχει γίνει για κάτι τέτοιο. Εγώ τόσα χρόνια στην δημοσιότητα έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ούτε έχουν υπάρξει, ούτε υπήρξαν, ούτε κατά φαντασία κτλ. Σου εύχομαι να μην περάσεις από αυτά, αλλά δεν γίνεται. Όταν βαφτίζεσαι στο όνομα της δημοσιότητας, δυστυχώς η τρίχα γίνεται τριχιά. Και όταν έχουμε τα gossips, τα λεγόμενα κουτσομπολιά, αυτά συμβαίνουν. Καλός ή κακός υπάρχουν στη ζωή μας. Πάντως εγώ με απόλυτη βεβαιότητα λέω ότι αυτό δεν ισχύει. Πολύ χαίρομαι, τουλάχιστον έχουμε μία είδηση, ότι οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί, τα δύο κεντρικά πρόσωπα θα υπάρχουν, γιατί εντάξει, υπάρχει και η ίδρυκα για μας. Ναι, ναι.